Κάνουμε ένα δοκιμαστικό τώρα στο νίκη μου για να δούμε αν είναι η καινούργια κάμερα που με δώρησε ο γιος μου σε τιμή ευκαιρίας. Μου το δώρησε σε τιμή ευκαιρίας. Μάλιστα. Αγόρασα μου λέει αυτή την κάμερα γιατί νόμιζα πως θα γίνω YouTuber. Μετά κατάλαβα ότι δεν ήθελα να γίνω YouTuber γιατί είπαμε είναι έφηβος ο Λάζαρος. Μπορεί να είναι 23, στα 24, αλλά είμαι στα 26 τελειώνει η φηβία. Και μετά μου λέει κατάλαβα πως δεν ήθελα να γίνω YouTuber και θα σου τη δω που την έχει κάνει δώρο σε τιμή ευκαιρίας. Πόσα δηλαδή? 200 ευρώ λιγότερα από όσα την αγόρασα. Α, φοβερή τιμή ευκαιρίας. Ναι. Αλλά εγκαλεί η κάμερα γιατί έχει πάρα πολύ καλό ήχο. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν είμαστε μακριά έτσι όπως εκάτσαμε. Γιατί για να πω και την αλήθεια, είναι η πρώτη φορά που τη φτιάχνω. Έλα να σου κάνω λίγο zoom. 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 Μήπως έτσι είναι καλύτερα? Όχι, έτσι είναι καλύτερα, ναι. Νομίζω ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι εμβολιασμένη, εσύ είσαι τσικαρισμένη. Έχω κάνει rapid. Μίλα πιο δυνατά, κόρη, να τους έχω πάνω στην κεφαλή μου, κόρη. Έχω κάνει rapid! Να λένε, δεν ακούμε την Αριστονίκη. Λοιπόν, του είχα πει να το δώσω και αυτόν τον καναπέ σε την ευκαιρία, αλλά θα το κρατήσω εδώ για να τραβούμε τα βίντεο μας. Εντάξει, ωραία. Δεν θα τον πιάσουμε. Έχει άσπρο ο καναπέ. Κοιτάξτε, είμαστε λίγο σαν σινεμά, γιατί είναι αυτό ο καναπέ και μπροστά είναι μπλε ο καναπέ μου στο σινεμά. Αλλά θα την κρατήσουμε εδώ αυτόν τον καναπέ για να κάνουμε τα βίντεο. Φαίνεται πάνω ο ανανά. Ο ανανά, ναι. Έχω αγοράσει ανανά. Ωραίο. Τώρα. Θα το φέρω στο κεφάλι μας να τον κατεβάσω. Όχι, όχι, φαίνεται όλα. Φαίνεται, φαίνεται. Θα φερόντας το πιο ανοιχτό πλάνο. Ωραία. Τώρα σωστή κάμερα, ένα λεπτό. Λεπτό περιπτέρα. Τώρα δεν φαίνεται. Ούτε ο ανανάς. Ούτε το σημείο που θα φαινόταν ο ανανάς. Είναι ωραία φάση, α. Είναι ωραία, είναι ωραία. Πολύ ωραία φάση. Είσαι έτοιμη? Είδες η τιμή ευκαιρίας. Τιμή ευκαιρίας και έχει και stunt και θα κάνω και μαγειρεύματα σήμερα, μαγειρέματα. Τέλεια, τέλεια. Ναι. Τύφλα να έχει... Ποιος κάνει μαγειρέματα? Εγώ να έχω τύφλα. Εγώ, μου λέει σκόρη. Για όνομα του Θεού, σίγουρα δεν μαγειρεύω επαγγελματικά. Εγώ είμαι μια ερασιτέχνης. Ερασιτέχνης μαγείρισα, εσύ είσαι professional όμως. Ναι. Ερασιτέχνης μαγείρισα, ερασιτέχνης κυλομαμά. Τι άλλο είμαι ερασιτέχνης? Τίποτα άλλο. Σε όλα τα άλλα είσαι professional. Αλλά και στο μαγείρεμα είσαι professional. Ένι με κόρη. Είσαι. Είναι που δεν έφαγες τα φαγιά σου. Γιατί μαγειρεύει και δεν τρώει τα φαγιά της. Σοβαρά. Μαγειρεύει και δεν τρώει τα φαγιά της. Γι' αυτό είναι τόσο slim. Τρώω όταν ξέρω ότι αυτό που βάζω είναι λιγότερο από κάποιες θερμίδες που επιτρέπεται. Παρόλο που τα κάνω όλα διαιτητικά τώρα τελευταία. Εμένα μου τα ταΐζεις κανονικότατα και μου λες πάρε κι άλλον και πάρε κι άλλον και μου τα φέρνεις μέσα στα ταψιά και εσύ τρώεις. Είπα τελευταία τα κάνω όλα πολύ διαιτητικά. Γιατί? Είναι πιο εύκολο. Βάλα τα μέσα στο φούρνο και λιώνω. Λοιπόν, τώρα που τεστάραμε την κάμερα μας θα κλείσουμε αυτό το βίντεο και θα κάνουμε την κανονική να είσαι στο τρίτη, αλλά εγώ θα το ανεβάσω αυτό. Μου σίγουρη. Πώς σου φάνηκε το παιδί μας, το σκυλί μας? Πάρα πολύ καλός. Mm. Είναι πολύ γλυκούλη. Είναι πιο φρονίμος από τη δικιά σας τη μικρή. Ναι, η δικιά μας είναι πάρα πολύ αταχτή. Ναι, είναι όμως πιο μεγάλος ο δικός σας. Είναι δύο μηνών. Εμένας είναι ένα μήνο. Εντάξει, κορή, βρέφος. Τέλεια μωρό. Εντελώς μωρό. Βγαίνει έξω όμως και όλοι εξαφανίζονται. Η Τζάπλιν. Από ένα μηνό. Φαντάσου μετά το φαιδί. Και είναι και η γάτα σου, έγκυος είπες. Είναι έγκυος η γάτα. Θα γεννήσει η κάτα σου. Θα γεννήσει η γάτα. Και πρώτα λέμε να γεννήσει η κάτα μας, ενώ με έχουν δημιουργηθεί προβλήματα. Θα γεννήσει η γάτα μου. Πόσα γατάκια θα κάνει? Δεν ξέρω. Λες να πάρουμε εκείνης κανένα? Άμα θέλετε. έχει πάει με όλο το χωριό. Τι εννοείς, κόρη? Έχεις αναθρέψει εσύ γάτι που πήγε με όλο το χωριό? Ναι, έκαναν ουράνι γάτι. Πώς ένιωσες ως μητέρα που η γατοκόρη σου έχει διαφορετική στάση ζωής από εσένα? Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο να το ανεχθώ, αλλά τι να κάνω. Έλειπε και μια ολόκληρη εβδομάδα από το σπίτι. Ευχαριστούμε να την έβρουμε. Πού είσαι. Δεν ήρθε μόλις. Πώς τη λένε αυτή? Είναι... Λοιπόν,
οι τρεις μας γάτοι έχουν τα ονόματα των τριών σωματοφυλάκων. Λοιπόν, αυτή η οικογένεια είναι ιστοριόπληκτη, ψυχολογιόπληκτη, επιστημονικόπληκτη από όλα, ναι, πες. Αυτή είναι. Τη λέμε Πορθός. Αλλά είναι γυναίκα. Πορθήτρια. Γι' αυτό έχει πάρει όλο το χωριό η Πορθήτρια, ο Πορθός. Το Πορθός μπορεί να... Επειδή είναι Πορτοκαλίτσα, τη λέμε είναι Πορτοκαλίτσα. Το Πορθός μπορεί να έχει και άλλο και άλλα υποκοριστικά, τέλος που δεν τα συζητώ αυτά, δεν είμαι, είμαι σοβαρή γυναίκα. Τώρα για το γατί θα το σκεφτώ. Το γατί θέλει τη φροντίδα μου, θέλει ο σκύλος. Όχι, είναι ανεξάρτητος. Είναι έξω το γάτο ή μέσα. Έξω, έξω. Στην αυλή. Θα την έχω έξω. Στην αυλή, ναι. Μα και μωρό. Όχι, όταν είναι μωρό, μείνει και με τη μαμά της, ώσπου να πιει το γάλα να μεγαλώσει. Ναι. Και μετά όταν θα τρώει τροφή μόνη της, θα είναι στα περίχωρα της αυλής σου. Θα το σκεφτώ. Είναι... Θα είναι φίλη με το λάκι. Νομίζω ο σκύλος σου αγαπά τα, τις γάτες. Δεν έχει πρόβλημα. Πού το ξέρεις. Είναι η ράτσα του νομίζω. Ήταν. Είναι η λέμπρε του ράγκη. Εμάς ο ένας ο δικός μας δεν θέλει να του ζητήσει. Ναι, κάναμε πολύ προσπάθεια για να συμφιλειωθούν. Ο Ζήτης, τι είναι ο Ζήτης, είναι ο Ζήτης. Χάσκι. Είναι χάσκι. Συμφιλειώθηκα, αλλά άμα του τρώει το φαγί του, δεν μπορεί. Τρώει γάτα το φαγί του σκύλου. Εννοείται. Η Πορθήτρια. Η Πορθήτρια και όλα τα Πορθέζα. Του άλλου δύο, όπως του λένε. Ο άλλος είναι ο Αραμής. Αραμής. Και ο άλλος είναι ο Ασπρίς. Ο Ασπρίς. Ας περισσυντάμε, είσαι εκ των τριών σωματοφυλάκων. Ναι. Βασικά το λέμε ασπρί γιατί είναι άσπρος. Το όνομα για να, για να το ξέχασα. Αυτό που βγάζετε στα κατοικίδια σας όνομα και μετά βγάζετε και παρατσούκλιν και μετά βγάζετε και χαϊδευτικό με ξεπερνά. Ναι. Δεν, τα παιδιά δίνουν τα όνοματα αλλά μετά τα παιδιά τους τα αλλάζουν, καταλαβαίνεις. Οπότε πρέπει να... Εμάς ο Λάκη... Τώρα νομίζω ότι έχει γίνει Θεκλάκη. Το είπε η Γεωργία, η κόρη του αδερφού μου, λέει, της έδειχναν τα βίντεο στην Πάφο που είπε με τον Λάκη και λέει «Νομίζω ο Λάκη τελικά έγινε Θεκλάκη», τους λέει. Ναι, όντως. Θα το αλλάξω και το επίθετο, δεν θα είναι Παναζής. Τι θα είναι. Πετρίδης. Αυτό είναι. Η Κυριακή, ξέρεις τι έκαμε, παράγγειλε μία... Μια συλλεκτική μπλούζα από το πανεπιστήμιο που θα αποφοιτήσει και από κάπου πίσω έγραφε το όνομα της Πετρίδου Πανταζή. Mm. Και θυμήθηκα όταν είδα στο δημοτικό σχολείο που έγραφε σε τράτη Κυριακή Πετρίδου. Και της έλεγα: Παιδί μου, δεν είσαι η γιαγιά σου. Πανταζή είναι το όνομα σου. Εντάξει, πολύ ωραίο επίθετο το Πανταζή. Ήθελα και εγώ να το κρατήσω, αλλά δεν με άφηνε. Αυτό που μου το είχε δώσει αρχικά, μου λέει: Δεν σε μένα! Δεν θα πάρει ούτε και το επίθετό μου. Αυτό είναι. Λοιπόν. Αυτό ήταν ένα σύντομο vlog. Κοίταξε το κανάλι μας, έχει διευρυνθεί το πρωί. Έχω ανεβάσει βίντεο με το Λάκη και το νέο του κρεβάτι. Αυτό είναι. Τώρα θα ανεβάσουμε βίντεο με την κουμπάρα και την Πορθήτρια γάτα της. Αυτά είναι.